θα δίνε μάσκα, δεν φορά σήμερα. Εσύ βρει μπάλα, μάσκα δεν φορά. Α, δεν πάρω τη μάσκα. Οι μάσκες τελείωσαν από την αγορά. Ψάχνουμε, δεν τίποτα. Ψάχνουμε να βρούμε ένα γονείο. Εντάξει, εδώ θα το διακομωδούμε, αλλά δεν είναι καθόλου για να το διακομωδούμε. Σε καμία περίπτωση. Σοβαρά τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Δεν το περίμενα, στην αλήθεια. Θα είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι να μην γίνουν σοβαρότερα. Καλά, ναι, όλοι. Εκτός του κακού, το χειρότερο εννοείται. Λοιπόν, καθυστέρησε λίγο η Ευρωλίγκα να αλλάξει την έδρα του Ολυμπιακού. Υπήρχε μια ταλαιπωρία. Κακώς καθυστέρησε, έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα αυτό το πράγμα. Εντάξει, κοίταξε, προσπαθώντας να μπούμε και στη δική του θέση. Να. Όταν διακυβεύονται τόσα εκατομμύρια, τόσα, θα πρέπει να. Δεν λέω ότι εννοείται και πήραν σωστή απόφαση και εννοείται και έπρεπε να την έχουν πάρει πιο γρήγορα. Αλλά οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα. Γιατί εμείς πετάμε στο Twitter ένα «Μα τι κάνει αυτό ο Μπερτομέου και δεν τα αλλάζει και τα παιδιά μας θα τα στείλουμε εκεί πέρα και αυτά», που είναι λογικό, αλλά και αυτός έχει ασχοληθεί με 18 ομάδες, με 18 προέδρους. Εντάξει, όμως το οποίο το Μιλάνο είναι το κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εκεί πρέπει να έχει δώσει κατά κάποιο τρόπο μια έτσι περισσότερη προσοχή. Νομίζω, ξέρεις τι, την πάτησε λίγο επειδή κάκα τα ψέματα, η EuroLeague ακολουθεί λίγο τις ιδέες της UEFA. Επειδή η UEFA δεν ανέβαλε κάτι ως προς το Ίντερ, Χετάφε και άλλο ένα παιχνίδι νομίζω που υπήρχε στην πόλη, νομίζω κάπως έτσι το τράβηξε. Και αυτό το πήγε μέχρι τελευταία στιγμή, που τελικά θα γίνει το μάτσο. Τελικά θα γίνει το μάτσο Βερολίνο. Παρασκευή το βράδυ. Και κλεισμένο των θυρών. Και κλεισμένο των θυρών. Όπως καλά, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα όλα θα γίνονται κλεισμένο των θυρών. Για δεν ξέρω για εντάξει, πόσο. 100% έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όμως, ξέρεις, εμείς πάμε στο γήπεδο. Αν θα πηγαίνουμε κιόλας. Σε κάποια δεν ξέρω αν θα πηγαίνουμε κιόλας. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο το θέαμα. Αλλά όμως, αφού πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Μην πάει κιόλας διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακός Αρμάνι. Αρμάνι Ολυμπιακός. Στο Βερολίνο. Κοίταξε. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση και στις δύο ομάδες. Γιατί ξαφνικά αλλάζουν εισιτήρια, αλλάζουν όλα και τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι η Αρμάνι χρειαζόταν μία νίκη για να σταματήσει η κατηφόρα που είχε. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τους βρει λίγο καλύτερα στη ψυχολογία. Έχει βέβαια και προϊστάρια ο Ολυμπιακός φέτος στο Βερολίνο. Έχει μία νίκη μέσα στο Βερολίνο φέτος. Βέβαια και με μπασκετάρα. Αγωνιστικά. Εντάξει, δύσκολο να διαβάσει. Την τέρμπι θα είναι. Νομίζω. Εντάξει, δεν έχει καμία και ομάδα η Αρμάνι. Ο Μιλουτίνοφ. Θα παίξει. Δύσκολα θα παίξει. Δεν ξέρω αυτή, θα ταξιδέψει. Αυτή η επιπλέον μέρα. Μέχρι και πριν λίγες ώρες δεν θα ταξιδέψει. Ήταν δύσκολο να ταξιδέψει. Τώρα αυτή η επιπλέον μέρα, αν τον βοηθήσει σε κάτι. Αλλά και πάλι μιλάμε για έναν παιδί που έχει να κάνει τη εβδομάδα προπόνηση. Οπότε και ο Μπαρτζόκας από τη φιλοσοφία του και μόνο δεν νομίζω να τον βάλει. Πάντως ο Ολυμπιακός για μένα. Δεν τον περίμενα τόσο καλό στην πόλη. Ήταν καλό. Τηρωμένων αναλογιών και των συγκρίσεων, ήταν καλό Ολυμπιακό. Έχει παρουσιάσει ένα καλό γενικά πρόσωπο, ένα βελτιωμένο πρόσωπο. Δεν το συζητάμε. 100%. Παίζει απλά, το βελτιωμένο πρόσωπο που δείχνει δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό που θα τον οδηγήσει στα play-off. Δεν είναι αυτό το συνοθήλευμα που βλέπει πριν από δύο μήνες. 100%. Δηλαδή ήταν στο 0 και έχει πάει στο 3-4. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει στο 6-7. Γενικά, εγώ επιμένω να είμαι απεσιόδοξος για τα play-offs. Από την αρχή τώρα, πώς έχει βάλει τα βάνη, 14 νίκες έχει βάλει τα βάνη. 14 νίκες τα βάνη. Θυμάμαι το λέγες πριν ξεκινήσει η σεζόν. Θα νικήσει ο Ολυμπιακός στον Ερυθρό Αστέρα και θα βρει και άλλη μια νίκη στα υπόλοιπα 6 μάτς. Αυτή είναι η άποψή μου. Δύσκολο πράγμα ο Ολυμπιακός. Αντιθέτως, είμαι αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Άμα συνεχίζει να παίζει όπως παίζει, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Κατά εγώ βέβαια περίμενα. Καλά, αυτό με την Τζέσκα δεν το περίμενα. Νομίζω. Χαστούκι για. Ούτε ο πιο άρρωστος ο παδός Ολυμπιακού δεν περίμενε να χάσει με 30 πόντους. 31 πόντους, χειρότερη ήττα στην ιστορία του Παναθηναϊκού και μάλιστα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει. Βάρη. Ήταν βάρη. Είναι ότι τους κοίταζαν κιόλα. Δηλαδή έλλειψη προσπάθειας. Μετά από ένα σημείο και μετά το παραδείσανε. Δηλαδή έγινε ο Κώστας Κουφός, έγινε Χακίμ Ολάζον. Τώρα. Το κατάφερε το Παναθηναϊκό. Θα κάνει τον κουφό λάζο. Φενέρ Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ δύσκολο, δεν συζητάμε. Οι άλλοι καίγονται. Οι άλλοι έτσι. Και έχουν κόσμο αυτοί. Θα παίξουν και με κόσμο. Θα παίξουν με κόσμο, Ναι. Έχει καλά κι αυτή κάτι. Μέχρι την Παρασκευή. Πολλά αλλάζουν γενικά. Λες, αν και στην Τουρκία ω εκθάματο μόλι ένα έχει κοροναϊό. Και ο Παναθηναϊκό και η Φενέρμπαχτσε παίζουν κατώτερο μπάσκετ
από αυτό που περίμενε ο κόσμος τους να παίζει. Και βάση του Ρώσου δηλαδή, ούτε και φαίνεται ωραίο μπάσκετ. Τον εννοείται. Τι? Ούτε φαίνεται παίζει ωραίο μπάσκετ. Αλλά και οι δύο έχουν τη φανέλα. Δηλαδή, στο κρίσιμο match πιστεύω ότι θα βγει μια αντίδραση, θα βγει ένα κάτι. Γενικά, ο Παναθηναϊκός δύο τρεις τελευταίες χρονιές με το νέο χρωμά της Ευρωλίγκας, στην τελευταία στροφή, τον Μάρτιο, φορτσάρι, ναι. Και κάνει νίκες. Τώρα... Βέβαια, με τον μπάσκετ που παίρνει ο Παναθηναϊκός την περσμένη εβδομάδα, δεν ξέρω πώς μπορεί να φορτσάρει. Ζητούμενο και τον Παναθηναϊκό είναι καθαρά όχι τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, όσο το ψυχολογικό κομμάτι, να βρει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός, να μπει μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, να μην μπει χαλαρά και πάει κανένα δεκάλεπτο, ξέρω εγώ τι, 21-9, 21-10 και μετά δεν θα υπάρχει γυρισμός ούτε μεθαύριο. Επίσης, νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, παίζει μια από τις δύο καλύτερες επιθέσεις στην Ευρωλίγα που είναι ο Παναθηναϊκός, με μια από τις μια-δυο καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγας που είναι η Φενέρ. Και αυτό που με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί ότι όταν παίζει καλή άμυνα απέναντι στην καλή επίθεση, κερδίζει άμυνα. Συνήθως. Αν θα παίξει ο Σλούκας, ο οποίος εδώ και 10 μέρες δεν έχει αγωνιστεί, με ενοχλεί στο γόνατο. Κάτι λέγανε προφορές θα παίξει τελικά, τώρα δεν ξέρω. Και αυτό σημαντικό. Είναι οριακό όμως το μάτς για τον Παναθηναϊκό, θεωρείς? Οριακό ως προς την εμφάνιση που θα παρουσιάσει, ως προς το πώς θα παίξει σε αυτό το μάτς. Αν χάσει. Ως προς το αποτέλεσμα δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Ως προς το αποτέλεσμα δεν είναι. Βέβαια, αν πάει και έρθει, δει και ένα 80-50, ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο. Σου λέω τώρα. Θα έχουμε άλλους τριγμούς στον Παναθηναϊκό. Το συζητάω. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουν γυρίσει ήδη μια φορά με πούλμαν, αποκλείεται. Κάτι καινούργιο. Κάτι καινούργιο θα γίνει τώρα. Θεωρώ ότι και να χάσει ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει τίποτα. Έχει και πρόγραμμα. Μπορεί να κάνει δύο νίκες σίγουρες έτσι ώστε να το δει μετά στις ισοβαθμίες που θα πάει. Και τρεις μπορεί να κάνει. Αρκεί να παίξει πιστικά. Δηλαδή να δείξει ότι έχω ξυπνήσει, ότι θα παίξω. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή δεν κρίνεται η παρουσία του στα play-off. Όχι, δεν κρίνεται από νίκη ήττα. Μάλλον από ήττα αυτό το παιχνίδι, γιατί αν νικήσει προκρίθηκε στα play-off. Αντιθέτως, κρίνεται η έκτη θέση σε αυτό το μάτς. Αν νικήσει, θα έχει διπλώσει τη Φενέρ. Ναι, θα την έχει δύο νίκες. Θα την έχει και δύο νίκες. Δηλαδή θα πρέπει να είναι τρεις νίκες πάνω από τη Φενέρμπαχτσε σε πέντε παιχνίδια. Και ουσιαστικά θα κινδυνεύει η έκτη θέση από τη Χίμκι. Που την έχει μέσα. Που την έχει εντός. Αυτό το μάτς του Παναθηναϊκού. Οπότε αν νικήσει τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα τερματίσει έκτος. Από εκεί που λέγαμε, αν μήπως αποκλειστεί. Για μένα τον Παναθηναϊκό. Αν χάσει, δεν αποκλείεται, αλλά δύσκολα θα βγει. Για τον Παναθηναϊκό είναι ουσιαστικά τα μάτς με τη Χίμκι μέσα, με την Άλμπα έξω, με την Μπασκόνη έξω. Αυτά τα τρία μάτς είναι για μένα τον Παναθηναϊκό. Και με τη Μακάπη εντός. Εντάξει, η Μακάπη έχει πάρει πολύ τα πάνω της, αλλά λέει ότι είναι εντός, μπορεί να το πάρει το μάτς. Δηλαδή βλέπω να κάνει δύο νίκες τώρα για τρεις, θα το παλέψει. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα δούμε. Πάμε και στις προβλέψεις μας. Αρμάνι Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω μάλλον δύο άσους. Αρμάνι νίκη, Φενέρ νίκη. Βλέπω οριακά μάτς και τα δύο πάντως. Δεν βλέπω να νίκη διαφορά ούτε στην πόλη, ναι, ούτε στο Βερολίνο. Εντάξει, τόσο βαθιά δεν έχω. Βλέπω να πηγαίνει οριακά, δηλαδή θα είμαστε μέχρι το τέλος, να δούμε τι θα γίνει. Αυτή την αίσθηση έχω. Σου λέω για ποιο λόγο. Για τον Ολυμπιακό, για τον λόγο του ότι έχει παρουσιάσει σημάδια βελτίωση και ότι μπορεί να παίξει καλά. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη ότι πρέπει να βγάλει μια αντίδραση, πρέπει να μπει με το μαχαίρι στα δόντια στο παιχνίδι και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο Red Team. Με την ελπίδα την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε περισσότερο για μπάσκετ και να μην ασχοληθούμε με τον κοροναϊό. Ας ελπίσουμε, ναι, εντάξει, δύσκολο βέβαια, γιατί όσο πάει αυτό και ξαπλώνεται, ας ελπίσουμε εμείς να με τα απαραίτητα μέτρα που έχουν λάβει να τα περιορίσουμε. Βέβαια. Τα κρούσματα.